Όσο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, τόσο πιο πολλοί κόσμος βγαίνει στους εμπορικούς δρόμους της Χαλκίδας για τις αγορές του. Σήμερα Πέμπτη, η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα της πόλης είναι σαφώς καλύτερη από τις προηγούμενες ημέρες. Για τις τελευταίες ημέρες δείχνει τουλάχιστον από σήμερα να υπάρχει μια μεγαλύτερη κίνηση στην αγορά, με ενδιαφέρον από τον κόσμο. Πιο πολύ από ότι τη Δευτέρα, Τρίτη και την Τετάρτη που ήταν λίγο πιο υποτονικές. Σαββατοκύριακο κάπως δουλέψανε, μας είπαν κάποιοι συνάδελφοί σας. Πολύ σωστά. Το Σαββατοκύριακο ήταν δυνατό, θεωρούμε. Πήγε αρκετά καλά η αγορά, είχε κίνηση και δουλέψαν οι επιχειρήσεις. Συνηθισμένο Χριστουγέννων δεν είναι, γιατί άμα ήταν θα ήταν συνεχόμενη η κίνηση, δεν θα είχαμε δηλαδή υποτονικές τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη, θα ήταν όλη η εβδομάδα. Θα είχε μια σταθερότητα. Που ελπίζουμε αυτή η σταθερότητα από σήμερα που βλέπουμε να υπάρχει όντως χριστουγεννιάτικη κίνηση, να κρατήσει μέχρι και την πρωτοχρονιά. Έχει ξεκινήσει να φαίνεται κάτι σαν δουλειά τις τελευταίες μέρες, γιατί πριν ήμασταν, δεν κάναμε τίποτα. Αλλά ο κόσμος έχει αρχίσει να ενδιαφέρουν και το έχει και σιγά σιγά ανεβαίνει η δουλειά. Βοήθησε, λέτε, και η πτώση της θερμοκρασίας λίγο, γιατί είχαμε πάντα. Και άνοιξη. Ναι, πάντα, γιατί τόσο καιρό είχαμε καλοκαίρι. Τώρα λίγο με το κρύο, λίγο με αυτά, λίγο με τα Χριστούγεννα, να πάρει κάτι ο άλλος να νιώσει γιορτές. Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Για σήμερα Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, ο Εμπορικός Σύλλογος της Χαλκίδας πραγματοποιεί σειρά εκδηλώσεων με κεράσματα, μουσική κάλατα και Άι Βασίλη για τα μικρά παιδιά. Μετά θα έχουμε Άγιο Βασίλη μαζί με το ξωτικό του, όπου μπορούν να βγάλουν φωτογραφίες στα παιδάκια, θα τους μοιράσουν μπαλόνια, τοξωτικό και όλα ώρα, αυτά. Είναι 3 με 5 ο Άγιος Βασίλης στην πλατεία Αγοράς και θα έχουμε και κεράσματα, εννοείται, έτσι, από το ΙΑΚΑΚΜΗ. Μετά θα πάμε στην πλατεία της Αγίας Βαρβάρας, όπου εκεί θα ξεκινήσει από τις 2.30 με 3 ώρα ο ΣΕΦ, ο Ιάκωβος ο Απέργης, σε συνεργασία με το ΙΑΚΑΚΜΗ, να φτιάχνουν διάφορες μπουκίτσες για τα παιδάκια, για να τους μοιράζουν. Θα έχουμε ζωντανή ορχήστρα στην πλατεία της Αγίας Βαρβάρας από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα και επίσης θα έχουμε και κρασί. Η αυριανή ημέρα, 23 του μήνα, θα έχουμε το απόγευμα στην πλατεία Αγοράς μια live μπάντα της Κούρο Σίβο, οι οποίοι είναι ελληνόφωνη rock μπάντα, μαζί με κεράσματα από το ΙΕΚ Πράξης, από τις 6.30 ώρα το απόγευμα και για ένα δίωρο. Μετά την παραμονή των Χριστουγέννων, το Σάββατο λοιπόν, θα έχουμε το απόγευμα πάλι 6 ώρα στην συμβολή Κρυεζότου με Ερμού, από την κυρία Σιάνου. Πάλι από το 2 της θα είναι live μουσική και θα έχει και ένα χορευτικό κομμάτι που θα είναι μέσα στους εμπορικούς δρόμους.